Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκ τεκ ναου, Κώστας εδώ. Ναι, αλλαγές πολλές. Αλλαγές τρελές. Άλλαξα πολλά πράγματα, σχεδόν όλα τα πράγματα εδώ στο δωμάτιο. Σχεδόν. Πήρα κάποιες βιτρίνες, έβαλα μερικές από τις φιγούρες. Έχει και από εδώ και από εδώ. Θα τα δείτε αν δεν τα έχετε δει ήδη. Δεν ξέρω πώς θα πάει και πώς θα βγει χρονικά το βίντεο. Το μόνο που λίγο μου φαίνεται περίεργο γιατί είναι, έχει απομακρυνθεί το γραφείο είναι το δοκάρι αυτό εδώ πάνω της πόρτας. Αλλά εντάξει, δεν μας χαλάει τόσο. eBay, το πρώτο eBay με διαφορετικό background, εντελώς διαφορετικό. Ήρθαν κάποια πράγματα, τα περισσότερα από αυτά τα περίμενα, αλλά είναι και μερικά τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι, γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργα. Βέβαια, άμα τα ανοίξω θα τα θυμηθώ, κλασικά πράγματα όπως πάντα. Αλλά για να μην σας καθυστερώ, πάμε να δούμε τι θα δούμε στο σημερινό eBay unboxing. Νομίζω είναι το 40, φτάσαμε κιόλας 40 επεισόδια. Λοιπόν, πάμε όμως γρήγορα γρήγορα να δούμε τι θα δούμε. Το πρώτο πακέτο που ήρθε είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει έρθει από Γερμανία, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το τι είναι μέσα. Γιατί Γερμανία δεν θυμάμαι, αλλά μόλις το ανοίξω σίγουρα θα το θυμηθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δύο πακετάκια μέσα, χωρισμένα. Και... ναι. Okay. Made in China. Okay. Made in China, σίγουρα made in China. Για κάτσε να δούμε τι είναι. Θέλω να λέει ότι είναι κάτι σε light, αλλά τι light περίμενα. Θα το δούμε μαζί. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Το συγκεκριμένο όλος παραδόξως δεν είναι από το... από το eBay. Δεν φαίνονταν τίποτα. Όλα ήρθαν μαζί και μοιάζαν να είναι eBay και είχε άλλο ένα. Να σας το ανοίξω. Είναι αυτό εδώ. Είναι δύο φώτα. Το ένα είναι το φωτιστικό της Xiaomi και το άλλο είναι μια λάμπα που κάνει εφέ σαν ένα περίεργο πράγμα, σαν φλόγα. Αυτό εδώ είναι φωτάκι της Xiaomi. Τα συγκεκριμένα πακέτα είχε πει να μου τα στείλει το GearBest. Το είχα ξεχάσει παντελώς ότι θα μου τα έστελναν, να πω την αλήθεια, για giveaway. Οπότε ξεκινάω eBay unboxing με giveaway. Από το GearBest, αλλά δεν πειράζει. Αυτά τα δύο θα τα κερδίσουν δύο τυχεροί. Θα έχω... το μόνο που μου είπαν είναι, αν θες να το κάνεις το giveaway, έχει ένα sale, τώρα τρέχουν, γιορτάζουν τα 4 χρόνια λειτουργίας τους, αν δεν κάνω λάθος. Για να μπείτε να τσεκάρετε, θα έχω κάτω link στην περιγραφή. Βασική προϋπόθεση για να... μπορέσετε να τα πάρετε αυτά, ένα subscribe στο κανάλι και ένα σχόλιο από κάτω για να μπορέσω να κάνω την κλήρωση. Οπότε, ναι, ξεκινάμε eBay unboxing με giveaway. Δεν τα ανοίγω τα συγκεκριμένα για να τα ανοίξει ο τυχερός που θα τα κερδίσει. Έχετε κανένα δύο εβδομάδες να πάρετε μέρος περίπου και να επισκεφτείτε και τη σελίδα. Οπότε, ξεκινάμε γρήγορα γρήγορα. Ας τα βάλουμε στην έκδοση, πάμε στο κανονικό eBay. Δεν ενδιαφέρον, αυτά είχαν ξεχαστεί παντελώς. Το επόμενο πακέτο, το οποίο είναι κανονικό eBay από ό,τι φαίνεται, είναι αυτό εδώ πέρα. Α, δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πριν από πάρα πολύ καιρό, προς το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο, είχα πάρει δύο κεραιούλες Wi-Fi. Μία τέτοια, σας το είχα δείξει σε προπροηγούμενο eBay unboxing και μία μικρή. Αυτό εδώ είναι ό,τι πιο θεϊκό υπάρχει. Με το που το κουμπώσεις πάνω σε μία συσκευή κατευθείαν δουλεύει χωρίς οτιδήποτε. Και σε Linux και σε tablet που δεν έχει ίντερνετ, η κυρία του χάλασε, σε οτιδήποτε, σε οτιδήποτε. Παίζει να είναι η πιο γαμάτη κεραιούλα που έχω πάρει μόλις με 2 ευρώ πραγματικά, δηλαδή, ή 2,5, θα σας γελάω, 1,5 περίπου, αν κάνω λάθος, τα link θα είναι στην περιγραφή. Κάμπτεται κιόλας ανάλογα να τη ρυθμίσεις όπως θες, πραγματικά αυτό εδώ το πράγμα είναι σωτήριο και πήρα κι άλλο ένα για να το έχω ανταλλακτικό και τίποτε δεν ξέρεις, σκέφτομαι κάποια στιγμή να φτιάξω κάποιο ξεχωριστό setup λίγο πιο μακριά, να το κάνω Wi-Fi, οπότε αξίζει και με το παραπάνω η συγκεκριμένη. Πάρτε την. Στο επόμενο πακέτο έχουμε αυτό εδώ πέρα. Μικρό είναι αυτό, φαίνεται μικρό. Έχω πάρει μερικά πράγματα και τα οποία είναι πάρα πολύ cute. Ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς, αλλά και να μην σας αρέσουν, αρκεί που αρέσουν σε μένα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι zip ties, θα βλέπετε, είναι δεματικά. Με τα οποία δεματικά φτιάχνουμε τα καλώδια στον υπολογιστή μας. Πρέπει να έχει άλλο ένα πακετάκι μέσα με zip ties τέτοια. Αυτά εδώ τα χρησιμοποιούμε κυρίως όταν θέλουμε να φτιάξουμε το κουτί μας ή να δέσουμε κάτι. Είναι πολύ πρακτικό. Νομίζω 1 ευρώ τα 100
Καλό deal, πήρα και σε λευκό αν θυμάμαι καλά. Θα τα δείτε λογικά μέσα τώρα στο επόμενο. Πρέπει να έχουν έρθει όλα. Και στο επόμενο πακέτο έχει έρθει αυτό εδώ πέρα. Ενδιαφέρον αυτό. Τι είναι αυτό? Α, μισό λεπτάκι, πες να κατάλαβα τι είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα εδώ θέλουμε. Προσοχή, πως το έχουν δέσει έτσι άτιμοι. Ναι ρε, ήρθε, επιτέλους ήρθε. Μετά από 5 ώρες, επιτέλους άνοιξε το πακέτο. Λοιπόν, δείτε τώρα. Να βάλω αυτό εδώ στην άκρη. Δεν έχετε μαντέψει ακόμη τι είναι, έτσι. Σίγουρα δεν έχετε μαντέψει ακόμη τι είναι. Οι πιο παλιοί ίσως να έχετε καταλάβει. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι μπαταρίες. Οι οποίες μπαταρίες μπαίνουν μέσα σε κασέτες Pokémon, σε κασέτες Game Boy γενικά. Και για να αλλάξεις την μπαταρία σου. Οπότε είναι ανταλλακτικά για να αλλάξεις, να κάνεις service στην κασέτα σου. Καταλάβατε τι μέλη γενέστε με αυτές εδώ, τι επέρχεται. Περιμένω πώς και πώς. Είναι πολύ καλές, αρκετά οικονομικές. Θα χρειαστούν καλά e-solder, αλλά η δουλειά μας θα γίνει και φαίνονται σε αρκετά καλή κατάσταση εξωτερικά τουλάχιστον. Περιμένω πώς και πώς να κάνω το τέτοιο αυτό. Θέλω να φτιάξω κάποιες κασέτες που έχουν χαλάσει. Είναι αρκετά καλή τιμούλα. Αρκετά καλή τιμούλα τους. Τσεκάρετε, θα τις έχω και αυτές στην περιγραφή αν ψάχνεστε γενικά. Και πάμε πράσινο στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι ένα καλώδιο το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει και εσάς. Και τι κάνει το συγκεκριμένο καλώδιο λοιπόν, προσέξτε λίγο να δείτε. Το συγκεκριμένο καλώδιο αναλαμβάνει να μπει σε συσκευή Type-C, σε κάποιο tablet, σε κάποιο κινητό και να το στείλει σε HDMI. Οπότε αν εσείς έχετε κάποια συσκευή με HDMI, μια οθόνη βασικά, τι συσκευή, μια οθόνη με HDMI και θέλετε να συνδέσετε το tablet, θα στείλετε το κινητό σας επάνω, εδώ, για να δείτε κάποια ταινία ίσως, δηλαδή μπορείτε να βάλετε μια ταινία στο κινητό σας και να τη στείλετε απευθείας στην οθόνη σας, το οποίο είναι αρκετά πρακτικό πράγμα, δεν ξέρω, μου φάνηκε καλό και για μελλοντικά ταξίδια ίσως και καλό είναι να υπάρχει και ένας τέτοιος κονβέρτορας καλωδίου, ένα τέτοιο καλώδιο κονβέρτορας anyway. Χρήσιμο και αρκετά οικονομικό, δεν είναι ακριβό αυτό το πράγμα. Το επόμενο πακέτο τώρα. Εν τω μεταξύ μ' αρέσει γιατί το κάνω και με σασπένς, κατά λάθος, γυρνάει ανάποδα. Λοιπόν, έλα, άλλο ένα ωραίο πακέτο. Τι είναι αυτό εδώ τώρα? Λοιπόν, προσέξτε, θα σας ανοίξω το ένα γιατί και τα δύο είναι τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά, είχατε δει τις προάλλες, πριν από πολύ καιρό, όταν ήθελα να κάνω ασύρματο ήχο στο PlayStation. Για να μπορώ να ακούω από μακριά. Λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα είναι Bluetooth συσκευή, η οποία συνδέεται, είναι receiver transmitter, μπορεί να συνδεθεί σε μια πηγή, σε ένα κινητό ή σε κάτι άλλο που παράγει ήχο, σε ένα MP3 player, το έχω δοκιμάσει και δουλεύει και να συνδεθεί, φορτίζει βέβαια από κάτω, έχει θύρα για να φορτίσει, έχει μπαταριούλα μέσα. Όπως βλέπετε πάνω έχει και κουμπιά αποδοχής κλήσεων για κινητό, σε φάση αν θέλετε να είναι ασύρματη όλη η φάση. Ενώ με το κινητό σας να κάνετε τα hands-free σας ασύρματα Bluetooth ίσως. Και αυτό είναι βολικό. Λοιπόν, αυτό εδώ το έχω σκεφτεί. Θα μπει στο, μέσα στο PlayStation στο χειριστήριο. Θα, επειδή είναι και transmitter και receiver, θα στέλνει ασύρματα στα ηχεία. Τα οποία ηχεία θα συνδεθούν με αυτό. Και έτσι εγώ θα έχω ασύρματο ήχο στο PlayStation. Πόσο γαμάτο είναι αυτό? Γενικά έχω σκεφτεί διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Ελπίζω να τα καταφέρω να το υλοποιήσω, που δεν είναι τίποτα, μια δοκιμή είναι. Και λογικά θα πάει καλά, ελπίζω. Πήρα δύο, ένα, είναι transmitter receiver και τα δύο. Οπότε μπορούν να λειτουργήσουν και στο PlayStation και οπουδήποτε θέλετε. Είναι πολύ καλό. Είναι αρκετά οικονομικά. 3-4 ευρώ νομίζω το καθένα από αυτά. Και πραγματικά βάζει σε μια πηγή, στέλνει. Μπορείτε να βάλετε στο
πάνω στα ηχεία σας, ώστε να στέλνετε ασύρματα από το κινητό σας. Καλά, το κινητό έχει Bluetooth, δεν χρειάζεται. Μπορείτε να το βάλετε κάπου αλλού, στο MP3 σας για παράδειγμα, το κάνετε ασύρματο. Και αυτό είναι βολικό. Ναι, αξίζει. Όχι και στο αυτοκίνητό σας να το κάνετε ασύρματα για να μπορείτε να στέλνετε σε ένα Bluetooth ηχείο ασύρματα από το MP3 σας χωρίς καλώδια, χωρίς τίποτα. Τσεκάρετε τα, είναι πολύ καλά αυτά. Και πάμε στο επόμενο πακέτο. Το οποίο για κάποιο λόγο έχει αυτοκόλλητο Wiz. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργούν αυτά τα αυτοκόλλητα του Wiz και τι στο καλό είναι το Wiz. Το οποίο έχει μεγάλα μεταφορικά, by the way, αλλά. Λοιπόν. Ας αφήσουμε όμως το Wiz και ας περάσουμε στο αντικείμενο. Το αντικείμενο μας είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι μέσα στο πλαίσιο της επισκευής των Game Boy. Έχω ήδη, αλλά πήρα και με μακριά λαβή πλαστική. Έχω πιο μικρά από τα οποία τα βάζεις προσαρτούμενα. Είναι κατσαβίδια για να ξεκουμπώνεις κασέτες. Έχει για δύο μοντέλα. Το ένα μοντέλο είναι για τις κατέστασεις του Game Boy Color και του κλασικού και το άλλο είναι για το Advance. Είναι πολύ πρακτικό, πάρα πολύ πρακτικό. Λύνουν χέρια αν θέλετε να κάνετε συντήρηση σε κασέτες. Είναι πολύ φθηνά, 1-1,5 ευρώ το καθένα έχει ή και τα δύο μαζί. Δεν θυμάμαι πως τα πήρα, αλλά είναι πολύ οικονομικά αυτά. Τσεκάρετε, τα έχει πάρα πολλές επιλογές. Και είναι αρκετά καλή ποιότητα, δηλαδή αξίζει έτσι όπως τα βλέπω. Είναι βολικά για όσους θέλετε να ασχοληθείτε με συντήρηση συσκευών. Πάμε τώρα στο. Πώς έχει ακόμα 2-3 πακετάκια. Εν μεταξύ τα κρατάω 2-2, θα σας αφήσω αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ καλώδιο είναι. Τι καλώδιο είναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο καλώδιο είναι καλώδιο. Είχα ξαναπάρει τέτοιο και το χρειαζόμουν να έχω δεύτερο και για backup. Για να φορτίζεις το new 3DS ή το 3DS σου από powerbank. Το συνδέεις επάνω και αναλαμβάνει να το φορτίσεις. Οπότε το χρησιμοποιείς αν θες να βάλεις το powerbank σου επάνω και να φορτίσει το 3DS σου ή το new 3DS ανάλογα τι έχεις ή το 2DS και αυτό κάνει το new 2DS. Αντί να έχεις καλώδια, ιστορίες, φορτιστές, έχεις το powerbank σου που το σωρά στο κουβαλάς, κουβαλάς και αυτό μαζί και το φορτίζεις on the go συνέχεια, που είναι πολύ βολικό και πρακτικό και δουλεύουν αυτά τα πραγματάκια και τα συνιστώ. Είναι το δεύτερο που παίρνω. Και περνώντας και σε άλλο ένα πακέτο, σήμερα έχει πολλά όλος παραδόξως. Και αυτό έχει αυτοκόλλητο πάνω Wiz, πρέπει να δω λίγο τι γίνεται με αυτή τη φάση, αλλά anyway. Λοιπόν, αυτό είναι της Choitec. Τι ήταν αυτό το καλώδιο, μισό λεπτάκι να το ανοίξω με ευλαβική ευλάβεια. Λοιπόν, το καλώδιο που έχει μέσα είναι αυτό εδώ πέρα. Α, ναι, τώρα κατάλαβα, τώρα θυμήθηκα. Είναι mail σε mail type C, το οποίο το χρειάζομαι για το κινητό ή για το tablet. Και σκοπεύω κάποια στιγμή να αναβαθμίσω μητρική που να έχει type C, οπότε ήθελα να το έχω από τώρα αυτό το πράγμα. Είναι χρήσιμο και νομίζω είναι χρήσιμο και σε όσους φλασάρουν συσκευές με type C, αν δεν κάνω λάθος αυτό, οπότε. Έχει πολλαπλές χρήσεις, χρήσιμο είναι, μπαίνει στην άκρη, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει. Στο επόμενο τώρα, μεγάλο σήμερα το eBay μας, ναι. Λοιπόν, πήρα πολλά, πήρα πάρα πολλά. Και τι είναι όλα αυτά λοιπόν, αυτά είναι απλές οικονομικές βάσεις για να στηρίζει το τηλέφωνό σου. Απλά το γυρίζεις πώς θες, βάζεις και αυτό εδώ το πράγμα. Και στέκεται κάπως. Εγώ τώρα γιατί το πήρα αυτό το πράγμα. Ήθελα απλά να δοκιμάσω, να δω αν θα με βόλευε αυτό το πράγμα. Φαίνεται λίγο άβολο, αλλά θα μπορέσω να το κάνω να δουλέψει, φαντάζομαι. Για να κάνω display σε κάποια Game Boy που έχω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να σταθούν τώρα εδώ πάνω, αλλά ήταν πολύ φθηνό. 60 λεπτά τα 6 ή τα 3, δεν θυμάμαι. Και πήρα για να έχω και σε διάφορα χρώματα. Και στην τελική, αν δεν είναι, κάπου θα τα βρω να το χρησιμοποιήσω. Βλέποντας και πράττοντας. Οπότε, ναι, θα γεμίσω τον κόσμο με θήκες στήριξης τηλεφώνου, βάσης στήριξης τηλεφώνου, whatever. Έχουν την πλάκα τους, χρήσιμα είναι, πήρα πολλά, αλλά εντάξει. Υπάρχει η προοπτική, αν δουλέψει, να καταφέρω να στηρίξω όλα μου τα Game Boy πάνω σε αυτό. Και αυτά ήταν όλα τα πακέτα. Σαν να τέλειωσαν, ε. Δεν έχω άλλο, δεν έχω άλλο. Τέλειωσα. Λοιπόν, αυτό ήταν το eBay νούμερο 40. 40 πες να είναι, ναι. Πέρασε καιρός. Σας είπα και στο προηγούμενο επιτυακό 3 χρόνια. Εντάξει. Δεν ήξερα αν θα έκανα άλλο σύντομα, αλλά όλες παραδόξως ήρθαν πράγματα. Και μάλλον θα συνεχίσουμε για αρκετό διάστημα όπως το κόβω ακόμα. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, αυτά. Check tech now. Κώστας εδώ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δω πώς θα στέκομαι σε αυτό το πράγμα ώστε να φαίνεται όσο πιο όμορφο γίνεται.
Θα δω πώς θα τα καταφέρω ώστε να είναι πιο αισθητικά ευχάριστο. Βλέποντας και πράττοντας, θα ήθελα να κάνω και μια καινούργια και άλλες και άλλα πράγματα και άλλα καινούργια βίντεο. Θα δούμε. Από μένα αυτό. Να έχετε μια όμορφη μέρα όλοι σας. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. eBay, όχι, θα δούμε. Ελπίζω να προλάβετε να το δείτε αυτό το έργο, το room tour που σας βασανίζω τόσο καιρό. Αλλά πραγματικά καταλάβετε με. Μόλις έλεγα τώρα είμαι έτοιμος, ξαφνικά πήρα τις βιτρίνες. Οπότε έπρεπε να περάσουν 2-3 μέρες. Μετά αρρώστησα, είχα ένα πρόβλημα υγείας. Συνέχεια με πάει από το ένα στο άλλο. Αλλά είναι μέχρι να βάλω να κάνω ένα ντου καλό. Λογικά μες στο Πάσχα παίζει να το έχετε προλάβει να το δείτε. Θα δούμε πώς θα πάει. Αχ, αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Και τα λέμε, παιδιά. Γεια σας.